Γεια σας, είμαι ο Βίκ και θα κάνω άλλο ένα βίντεο. Σήμερα θα μιλήσω για τους testament. Με αφορμή μια κουβέντα που είχαμε ένα φίλο μου, τον Άγγελο, θα μιλήσω λίγο για τους testament και την δεκαετία του 90 που μας οδηγεί στο The Gathering, το οποίο The Gathering θεωρώ έναν από τους καλύτερους δίσκους των testament, αν όχι τον καλύτερο, και θεωρώ και πάρα πολύ σημαντικό και επιδραστικό δίσκο. Λοιπόν, είχα την κουβέντα με τον Άγγελο, είχαμε κάποια διαφωνία σε κάποια θέματα, οπότε θα ήθελα να εκφράσω εδώ πέρα γενικώς τις απόψεις μου για αυτό το θέμα. Επίσης, θα ήθελα να κάνω και μια δευτερολογία για κάποια από τα θέματα του μεταλλοπατέρα, τα οποία είχα μιλήσει στο προηγούμενο βίντεο. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάποια δύο πραγματάκια και βάσει κάποιων σχολείων που έλαβα. Φυσικά, τώρα μιλώντας για όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω η κουβέντα θα πάει δεξιά και αριστερά ως συνήθως. Οπότε μην ξεχνάτε, στο description υπάρχουν τα περιεχόμενα, όπως και σε κάθε άλλο βίντεο. Ο καθένας επιλέγει να δει αυτό που του αρέσει. Κατά τα άλλα, προβλέπεται μεγάλη μπλαμπλαδολογία και αυτή τη φορά. Οπότε ας ξεκινήσω κατευθείαν με τους testament. Και να πω ότι η αφορμή γενικώς για να έρθει το κέφι για αυτό το βίντεο ήταν ο φίλος μου Άγγελος, όπως είπα, ο οποίος... Δεν του πολύ αρέσει το The Gathering, το θεωρεί καλό δίσκο από ό,τι κατάλαβα, ίσως και πολύ καλό. Αλλά είχε γράψει ένα κείμενο για αυτό το δίσκο στα γενέθλιά του που ήταν εντάξει, όπα και λίγο με το The Gathering. Κάπως έτσι. Και το συνέκρινε με τον ντεπούτο των The Haunted του 1998, ένα χρόνο νωρίτερα έχει βγει αυτό. Και επειδή εγώ έχω. Όχι επειδή εγώ. Επειδή γενικώς έχει ακουστεί ότι το The Gathering είναι πάρα πολύ σημαντικός δίσκος που ανοίγει τον χώρο των μεγάλων στο Thrash Revival, το οποίο συνέβη την επόμενη δεκαετία, στη νέα χιλιετία ξεκίνησε το Thrash αυτή η επιστροφή, ο Άγγελος θεωρεί ότι το The Haunted είναι πιο σημαντικός δίσκος για αυτό το πράγμα. Φυσικά ο καθένας μπορεί να σχολιάσει από κάτω να μας πει τη δική του άποψη για το θέμα. Οπότε εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Καταρχάς, να μιλήσουμε λίγο για το revival, να δώσουμε ένα ιστορικό context γιατί τι είναι αυτό το πράγμα που συζητάμε. Το thrash metal τελείωσε για το mainstream και γενικώς για τον πολύ κόσμο τελείωσε το 1992. Έτσι, το 1992 μπορούμε να πούμε ότι έχουν τις τελευταίες σημαντικές thrash metal κυκλοφορίες, εξέχουσα θα έλεγα το Demolition Hammer, το Epidemic of Violence, αλλά όχι μόνο. Αλλά οι περισσότεροι, από τους μεγάλους ειδικά, είχαν ήδη κάνει μια μεγάλη μεταστροφή. Η Metallica είναι το απόλυτο παράδειγμα αυτού, στο Black Album, που παρατάνε γενικώς το παρελθόν τους πίσω και το γυρνάνε σε κάτι άλλο. Ακολουθούν οι Megadeth το 1992, το 1992 οι Creator το γυρνάνε στο Renewal σε κάτι άλλο, κάτι πιο industrial, κάτι πιο λιγότερο λυσασμένο σίγουρα. Οι Anthrax 93 σαν τον White Noise και γενικώς, αν τους πιάσουμε έναν-έναν, όλοι κάνουν μια μεγάλη μεταστροφή. Οι Slayer ίσως αποτελούν εξαίρεση αυτού. Με το Divine Intervention, απλώς το Divine Intervention για μένα είναι ένας μέτριος δίσκος. Ξέρω ότι υπάρχουν άπειροι που τον αγαπάνε πάρα πολύ και τον θεωρούν το τελευταίο καλό δίσκο Slayer. Για μένα δεν ισχύει καθόλου αυτό το πράγμα, ήταν μια της πολύ μεγάλης απογοητεύσης. Τον βρήκα πάρα πολύ ανέμνευστο, με ενόχλησαν πάρα πολύ τα φωνητικά του αράγια. Σταμάτησαν να έχουν αυτό το σεβαστικό δέος που είχαν μέχρι τότε και γίνανε ειδικά στο ομώνυμο ή στο Dito Head που είναι hardcore φωνητικά, φωνάζω, κάνω επιθετικά μεν, αλλά ξέρα πολύ δε και συνέχισε σε αυτή την κατεύθυνση γενικά στην καριέρα του. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα και δεν μου άρεσε πως άλλαξε και ο ήχος συγκροτήματος χάνοντας τον Dave Lombardo, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς drummer παγκοσμίως. Ο Paul Bosta φυσικά είναι τεράστιος drummer που είχε έρθει από τους Forbidden. Από τους Testament βασικά είχε έρθει, θα το δούμε αυτό. Αλλά άλλαξε ο ήχος. Άλλαξε ο ήχος των Slayer. Και όταν επέστρεψε ο Λομπάρντο, επέστρεψε και ο ήχος του Slayer. Έτσι, στο Christ Illusion. Λοιπόν, γι' αυτό δεν μου αρέσει εμένα το Divine Intervention. Το θεωρώ έτσι ένα μέτρια έμπνευση δίσκο. Αλλά γενικώς το μήνυμα ήταν ότι το thrash metal μας τελείωσε. Και η Sepultura το 1993. Το γυρίσανε πολύ περισσότερο στην κρούβα και αυτοί. Οπότε τι γίνεται με τους Testament και εδώ ερχόμαστε. Οι Testament το σκληρύνανε πάρα πολύ. Παρόλο που η τάση ήταν να γίνουμε πιο μαλακοί, φαινομενικά οι Testament πηγαίνανε και εκεί στον ίδιο δρόμο και είχαν ήδη ξεκινήσει
από το Practice What You Preach του 89 να πηγαίνουν προς τα εκεί και τους φωνάζανε τότε και τεστάλικα γενικά, ότι ένα συγκρότημα το οποίο ακολουθεί κατά πόδα στους Μετάλλικα στα πάντα και στην ερμηνεία του Chuck Billy ότι μοιάζει με Hetfield και γενικώ το ύφος και το songwriting ότι μοιάζει με Μετάλλικα και τέτοια πράγματα. Θεωρώ ότι είναι μεγάλες υπερβολές αυτά τα πράγματα. Σαφέστατα ανήκουν στην ίδια μουσική κατεύθυνση και ύφος τη δεκαετία του 80, αλλά έχουν μεγάλες διαφορές και στο songwriting και σαν μουσικές προσωπικότητες και στην παραγωγή. Μετάλλικα πάντα είχαν καλύτερες παραγωγές. Οπότε θεωρώ άδικο το χαρακτηρισμό και πολύ υπερβολικό, έως και εμπαθή χαρακτηρισμό. Πάντως, φτάνουμε το 1992 και έχουμε αυτό, το The Ritual. Το The Ritual είναι ο τελευταίος δίσκος των Testament με τον Alex Collins στη σύνθεση και τον Louis Clemente στα τύμπανα. Είναι ένας ωραίος δίσκος. Έχω διαβάσει για αυτόν ότι ίσως είναι ο πιο αδύναμος Testament δίσκος. Δεν συμφωνώ. Αυτός για μένα είναι το Demonic, αλλά θα μιλήσουμε για αυτόν παρακάτω. Δεν είναι από τους καλύτερους δίσκους Testament, σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας αξιοπρεπέστατος δίσκος και έχει και μερικά πάρα πολύ καλά κομμάτια. Το Electric Crown, το So Many Lies, το The Ritual και το Return to Serenity είναι αυτά που ξεχωρίζω εγώ προσωπικά. Ειδικά το μόνιμο το Ritual, το θεωρώ τεράστια κομματάρα. Και το ύφος του δίσκου κυμαίνεται γενικώς. Είναι το πιο soft το οποίο φτάσανε, ας πούμε. Ακολουθεί πραγματικά την φυσική πορεία από Practice What You Preach, Souls of Black το 90, Ritual το 92. Αυτό, ότι πηγαίνουμε στο πιο πιο mainstream, να το πω. Χωρίς αυτό το πράγμα, αυτό το δίσκο, μπορεί να το πεις απλοϊκό δίσκο ή επιτιδευμένα εμπορικό δίσκο. Τίποτα από τα δύο. Αλλά σίγουρα στις τάξεις του συγκροτήματος δεν επικρατούσε ομόνοια. Ο Alex Kolnick ήταν αυτός ο οποίος κατ' εξοχήν ήθελε να ακολουθήσουν τον Metallica δρόμο και να γίνουν πιο εμπορικοί και πιο soft και πιο προσβάσιμοι και όλα αυτά τα πράγματα. Ενώ ο Chuck Billy και ο Eric Peterson δηλωμένα θέλανε να πάνε σε πιο heavy πράγματα. Υπήρχε συγκεκριμένη, ας πούμε, διαφωνία μέσα στο συγκρότημα ως προς αυτό, μουσικές διαφορές δηλαδή, που οδηγούν και τελικά στη ρήξη και ο Alex Skolnick αποχωρεί. Μαζί του φεύγει και ο Clemente, δεν ξέρω τώρα τις συνθήκες που έφυγε ο Clemente, αλλά δεν είναι αυτός που μου έλειψε γενικά ποτέ από τους Testament, ο Clemente. Αν θυμάστε το προηγούμενο βίντεο, έλεγα τον θεωρώ από τους λιγότερο ικανούς drummer της εποχής. Οπότε ναι, πάντως άμεσα την επόμενη χρονιά του The Ritual και μετά την αποχώρηση του Skolnick κυκλοφορεί αυτό εδώ πέρα το EP. Το Return to the Apocalyptic City, με το πιο extreme εξώφυλλο που είχαν ποτέ οι Testament στη δισκογραφία τους και ένα ανάλογο οπισθόφυλλο. 6 κομμάτια δίσκος, 4 live είναι και 2 studio. Το οποίο νομίζω αυτό το EP εδώ είναι ένα statement ότι θέλουμε να επιστρέψουμε Return to the Apocalyptic City. Apocalyptic City είναι το τελευταίο κομμάτι του The Legacy. Legacy του 1987 είναι το debut των Testament, το ονομάστηκε Legacy, The Legacy, επειδή οι Testament ονομάζονταν Legacy πριν ονομαστούν Testament. Άλλαξαν λίγο πριν κυκλοφορήσουν τον τεπούτο τους το όνομά τους σε Testament. Το Bay Area τους γνώριζε γενικά ως Legacy με τραγουδιστή τον Jethro Souza, τον τραγουδιστή που αντικατέσε τον Paul Bailoff στους Exodus. Όταν έφυγε λοιπόν ο Souza από τους Legacy να πάει στους Exodus, ήρθε ο Chuck Billy και αλλάξαν και το όνομά τους σε Testament. Και γι' αυτό ο κυκλοφόρησαν και το ονόμασαν τον τεπούτο τους The Legacy, ως αναφορά, ας πούμε, στο όνομά τους προηγουμένως. Το τελευταίο κομμάτι λοιπόν του The Legacy είναι το Apocalyptic City, είναι το αγαπημένο μου κομμάτι Testament. Το Legacy γενικώς είναι ο αγαπημένος μου δίσκος Testament, τον αγαπάω πάρα πολύ. Τον είχα ανταλλάξει με τον αδερφό μου τον Μανώλη το 1992. Μόλις κυκλοφορεί το Countdown to Extinction, μου το κάνει δώρο η αδερφή μου Μαρία. Απογοητεύομαι προσωπικά. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Symphony of Distraction κατευθείαν, το Foreclosure of a Dream κατευθείαν και το Countdown to Extinction, το μόνο κομμάτι, κατευθείαν. Αλλά τα υπόλοιπα με ζόριζαν γενικά και πιο πολύ είχα το παράπονο γιατί και οι Megadeth να κάνουν αυτό που κάνουν οι Metallica
να το γυρίσουν προς τα εκεί δηλαδή. Οπότε μου πήρε λίγο καιρό να το αποδεχτώ αυτό το πράγμα και να αγαπήσω ολόκληρο το Count to Extinction. Κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου δύσκολο, καθώς είναι φανταστικός δίσκος φυσικά. Αλλά το 1902 μόλις τον πήρα, λόγω απογοήτευσης, κάναμε μια ανταλλαγή με τον Μανώλη, τον αδερφό μου, και του έδωσα εγώ το Count to Extinction και μου έδωσε αυτό το The Legacy. Οπότε το 1902 είναι χρονιά που λιώνω το The Legacy και το ερωτεύομαι το The Legacy. Δεν μετάνιωσα για αυτή την τράμπα που κάναμε τον αδερφό μου. Ούτως ή άλλως πήγα μετά και πήρα και το Count to Extinction. Και εδώ πέρα έχουμε Return to the Apocalyptic City, Return to the Thrash, ας πούμε. Είναι ένας τρόπος να το ερμηνεύεις αυτόν τον τίτλο. Και μέσα σε αυτό το στο EP, τα τέσσερα κομμάτια από τα live, τα τρία είναι παλιά κομμάτια Testament, καραφρασιές. Είναι το Over the Wall που ανοίγει το Legacy, ίσως το πιο γνωστό του κομμάτι, με υπέροχο, απίστευτο solo το Over the Wall, υπέροχο. Και κομματάρα γενικά, έτσι. Έχει το The Haunting και έχει το Disciples of the Watch από το New Order. Αρχαία κομμάτια Testament και έχει και το So Many Lies από το Ritual, ένα πάρα πολύ αργό heavy κομμάτι, πολύ ωραίο. Και μετά έχει δύο studio κομμάτια, το Reign of Terror και το Return to Serenity. Το Return to Serenity είναι η μπαλάντα του The Ritual. Ακούμε και τον Scolding εδώ πέρα, είναι σε μια άλλη μίξη νομίζω. Πολύ όμορφη μπαλάντα, πάρα πολύ ωραίο όλο, αλλά τα λεφτά είναι το Reign of Terror. Το Reign of Terror είναι αρχαία σύνθεση, είναι legacy εποχής σύνθεση, η οποία δεν ηχογραφήθηκε, μάλλον δεν μπήκε στο legacy, γιατί έχω την εντύπωση ότι ηχογραφήθηκε την εποχή του legacy, πρέπει να το τσεκάρω αυτό ξανά για να σιγουρευτώ, αλλά κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις μάζες ως B-side στο 12-inch, το Trial by Fire, το συγκλάκι του New Order, το 88. Καταπληκτικό κομμάτι, αλλά ήταν πάρα πολύ κρίμα ένα τόσο καλό κομμάτι να είναι θαμμένο, ας πούμε, σαν ένα B-side. Βρίσκεται λοιπόν εδώ πέρα στο EP. Εξαιρετικό. Και άλλο ένα σημαντικό λιθαράκι, θα έλεγα, στο statement ότι επιστρέφουμε στο thrash metal. 1993 λοιπόν, και φτάνουμε 1994, low. Τελικά κάνω μια παρουσίαση, αποσπασματική παρουσίαση της δισκογραφίας των Testament, αλλά νομίζω έχει νόημα να δούμε αυτή την πορεία, γιατί παράλληλα μπορούμε να δούμε λίγο και την πορεία του thrash metal μαζί. Low 1994, το εξώφυλλο δεν είναι καθόλου από τα αγαπημένα μου εξώφυλλα, αυτό θα έλεγα. Δεν μου αρέσουν τα Photoshop εξώφυλλα που πήξαμε στα 90 σε Photoshop εξώφυλλα. Είναι ίδιος καλλιτέχνης που έχει κάνει και τον Burn My Eyes στον Machine για την ίδια χρονιά. Έχει κάνει και τα επόμενα δύο εξώφυλλα των Testament, τον Demonic και το The Gathering. Όλα τρισάθλια εξώφυλλα τα βρίσκω. Δεν καταλαβαίνω καθόλου το λόγο για αυτή την αισθητική. Εν πάση περιπτώσει, ήταν της μόδας τότε. Ίσως να ήταν και πιο φθηνά όλα αυτά σε σχέση με τις άλλες δουλειές, τέλος πάντων. Αλλά πέραν του εξωφύλου, αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο αρνητικό να πω για αυτό εδώ πέρα το δίσκο. Αυτός εδώ είναι ο τρίτος αγαπημένος μου δίσκος Testament, το οποίο είναι πολύ σπάνια άποψη, να ξέρετε γενικά. Οι προτιμήσεις γενικώς κινούνται στα τρία πρώτα των Testament συνήθως. Αυτά θεωρούνται τα υπερκλασικά τους και οι πιο πετυχημένα. Εγώ θεωρώ ότι στα 90s έχουν κάνει καταπληκτικά πράγματα οι Testament, ένα εκ των οποίων είναι αυτό, το The Low. The Low, Low σκέτο, πιο The Low. Ναι, αγαπημένα μου κομμάτια θα αναφέρω All I Could Bleed, PC, Hail Mary, το ομώνυμο, Urochukidoji το instrumental, καταπληκτικό instrumental, Ride, φοβερή μπαλάδα του Trail of Tears, Dog-Faced Gods, Death Metalιά να πούμε, Death Metal φωνητικά κάνει εδώ ο Chuck Billy, και γενικώς ένας εξαιρετικότατος δίσκος. Τη μίξη έχει κάνει ο Michael Wagener, είναι πασίγνωστος παραγωγός. Θεωρείται από το πάνω ράφι ένα τέτοιο όνομα και ο ήχος είναι η χάρα. Είναι στο συγκεκριμένο, πραγματικά, στο low. Το μουσικό ύφος είναι αυτό που θέλω όμως να σταθώ περισσότερο, διότι αυτό απαντάει και στο θέμα του επιτιδευμένου που έλεγες, Άγγελε, για το The Gathering. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το θεωρείς επιτιδευμένο όταν έχουμε το low. Το οποίο low είναι ένα πάρα πολύ βασικό συστατικό του The Gathering που ακολουθεί. Ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε ένα μοντέρνο thrash metal δίσκο, ο οποίος το μοντέρνο αφορά τον ήχο του, η παραγωγή του είναι 90s, από τις πολύ καλές των 90s, πρώτον,
Και δεύτερον, έχει μια γκρούβα παραπάνω. Μια γκρούβα όχι επίπεδου Pantera, Vanguard, Display of Power, που αυτό είναι το σημείο αναφοράς της εποχής, έτσι και αλλιώς. Όχι, είναι μια ελαφριά επιρροή η οποία οφείλει εξίσου νομίζω και στον Joey Tempesta, τον drummer που παίζει εδώ πέρα, τον Νέο Ιρκέζο, κολλητάρι του Frank Bello όπως λέγαμε την άλλη φορά. Φανταστικός drummer, έπαιζε στους Exodus προηγουμένως, παίζει στους Testament μετά, και ο άνθρωπος γκρουβάρει φανταστικά, είναι τεράστια αναβάθμιση σε ικανότητες και σε γκρούβα σε σχέση με τον Louis Clemente, έτσι. Εδώ πέρα το ανέφερα, έτσι, ότι έχουμε Bostaff. Ο Bostaff 1993, 92 αποχωρεί από τους Forbidden, 93 βοηθάει Testament, 94 πλέον έχει πάει στους Slayer. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τον Tempesta, μεγάλη προσωπικότητα στα τύμπανα, και έχουμε και στην κιθάρα τον James Murphy. Τον περίφημο James Murphy, Cancer, Disincarnate, Spiritual Healing, Death, Obituary, Cause of Death. Γενικός μεγάλος κιθαρίστας, μεγάλη προσωπικότητα, πάρα πολύ καλή δουλειά κάνει και εδώ. Στέκομαι και στο Dogface Gods, το κομμάτι που έχει τα δεθμέλα φωνητικά, γιατί θυμάμαι και συνέντευξη του Chuck Billy στη Vanessa, το 1994 James Murphy, Chuck Billy είναι καλεσμένοι στη Vanessa στο Headbangers Ball, για αυτόν τον δίσκο, και εκεί πέρα ο Chuck λέει ότι εμείς είχαμε γενικώς μια τάση, θέλαμε να γίνουμε πολύ πιο heavy, γουστάραμε heavy και extreme thrash και death metal ακόμα, και εδώ πέρα επιτέλους είχα, μου φύγει ο καημός να μπορώ να τραγουδήσω ένα ολόκληρο κομμάτι death metal. Μου ακούγεται πάρα πολύ φυσικό, πάρα πολύ πιστικό, γενικά δεν ακούω ίχνος επιτίδευσης στο low, το θεωρώ ένα πάρα πολύ φυσικό δίσκο και έναν καταπληκτικό δίσκο, και άνετα είναι στην τρίτη θέση των προτιμήσεων μου. Πριν φτάσουμε στο The Gathering που θέλω να συγκεντρωθώ περισσότερο, το 1997 έχουμε τον Demonic. Το Demonic, άλλο ένα πανάσχημο εξώφυλλο, πραγματικά άθλιο, πολύ άσχημο, δεν καταλαβαίνω. Ποιος ας πούμε λέγε ναι, τι ωραίο που είναι, κρατήστε το. Το αυτό και για το πιστόφυλλο, μια ιδέα και μισή. Τόσο ωραία εξώφυλλα που στις επανεκκληροφορίες τα έχουν αλλάξει αυτά τα εξώφυλλα. Υπάρχει μια απειροελάχιστη βελτίωση, παραμένουν όλα κακάσχημα, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε. Εδώ πέρα το πρόβλημα που έχω με τον Demonic είναι ότι είναι πολύ μονότονος ο δίσκος και πολύ παρόμοιος ο δίσκος, στο ίδιο tempo ο δίσκος, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο είχαν οι Testament γενικά, όχι στο low, το έχουν αρκετά στο Souls of Black και στο Practice What You Preach, θα έλεγα. Αλλά γενικώς δεν είναι ότι είναι η μπάντα που ξεχωρίζει με το songwriting, ότι είναι τελείως μα τελείως διαφορετικά τα κομμάτια μεταξύ τους με μεγάλη προσωπικότητα. Υπάρχει αυτό το πράγμα στο Legacy πολύ περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Εντάξει, το New Order μια χαρά, μεγάλη δισκάρα είναι, και υπάρχουν και πολύ καλά κομμάτια και στο Practice What You Preach, ειδικά το απίστευτο το Sins of Omission, το καλύτερο κομμάτι του δίσκου για μένα, μακράν. Στο Demonic τα βρίσκω λίγο παρόμοια τα πράγματα και κουραστικά τα πράγματα, και όσον αφορά τα φωνητικά του Chuck Billy, είπαν της γριάς να χέσει και αυτή ξεκολλιάστηκε, να πούμε. Ένα κομμάτι έχει το low, εδώ πέρα είναι όλος ο δίσκος. Βοθρέει τα φωνητικά, δεν κατάλαβα το λόγο, μια χαρά φωνάρα είχε ο Chuck Billy γενικά. Γίνεται πάρα πολύ μονότονος ο Chuck Billy εδώ πέρα, όχι κακός, μονότονος όμως, το οποίο το θεωρώ downgrade. Υπάρχει ένα κομμάτι μόνο, το Hatred Rise, το 7ο κομμάτι, το οποίο τραγουδάει καθαρά και είναι το αγαπημένο κομμάτι του δίσκου κιόλας. Αλλά έχει πολύ ωραίες τριφάρες, δεν είναι μόνο η φωνή δηλαδή. Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο με ξενέρωσε στο Demonic είναι ότι το αγόρασα με μεγάλο ενθουσιασμό, διότι ήμουνα, όπως σας είπα, φανατικός οπαδός του Low. Και πόσο μάλλον όταν εδώ πέρα έμαθα ότι drums παίζει ο Gene Hoglan. Gene Hoglan, τον βλέπουμε και εδώ πέρα, να δούμε και την ομάδα. Έτσι. Gene Hoglan, μπροστά είναι ο Chuck Billy, πίσω του ο Hoglan. Όπα, πήγε το CD. Πάμε στη θέση του. Ναι, ο Hoglan είναι στους τρεις αγαπημένους μου drummer, τον λατρεύω. Μ' άρεσε πάρα πολύ, τον είχα uber respect από την εποχή του Dark Angel, τον θεωρούσα τεράστιο drummer, και από τον Darkness Descends, και από το Leaf Scars, και από τον Time Does Not Heal, δίσκοι που ήταν χιλιακουσμένοι αυτοί.
όχι το Time Doesn't Heal, όχι τόσο, αλλά στους Death ήταν που έπαθα το σοκ. Το 1993 έπαθα σοκ με αυτό που άκουσα από τον Jill Hoagland, το οποίο σοκ συνεχίστηκε κανονικότητα και το 1995, οπότε δύο χρόνια μετά Jill Hoagland εννοείται, θα γίνει χαμός και εδώ πέρα, θα γίνει σφαγή σου στα Testament. Low, Sin, Hoagland. Λοιπόν, δεν πήρα καθόλου αυτό. Ο Hoagland εδώ πέρα παίζει σχεδόν απλοϊκά, θα έλεγα. Είναι τελείως άδειο το παίξιμό του. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το παίξιμο που κάνει στους Death. Το οποίο με απογοήτευσε πάρα πολύ. Θυμίζει λίγο το παίξιμο που κάνει στους Strap Young Glad. Αλλά οι Strap Young Glad έχουν αυτό το industrial urban πράγμα, το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ τον drumming του Hoagland. Εδώ πέρα δεν θα το έλεγα. Οπότε αυτό συνολικά εγώ το θεωρώ ένα μέτριο δίσκο για τα δεδομένα των Testament. Συνολικά αυτόνομα, αυτόφωτα όπως σε απόλυτη τιμή θα του βάζα, όπως είπα, ένα 7, το οποίο είναι αξιοπρεπέστατη, καλή, έως πολύ καλή βαθμολογία. Αλλά αυτό που θέλω να δείξω ως τώρα είναι ότι η πορεία του heaviness και του extreme πάει έτσι. Λοιπόν, το αποκαλύπτυξή τη low demonic. Όσο πάμε γινόμαστε και πιο heavy, Άγγελε. Απευθύνομαι συνέχεια σε σένα, διότι απαντάω αυτή τη στιγμή στο επιτηδευμένο που είχες πει για το The Gathering. Και αν επιτηδευμένο λόγω στο heaviness και το μοντέρνο ήχο, νομίζω είναι συνεπέστατη η Testament. Εν πάση περιπτώσει, φτάνουμε 1999, The Gathering, βλέπετε πόσο άσχημο εξώφυλλο είναι και αυτό. Αυτές οι ιδίες κομπιτερίστικες, από πίσω βλέπουμε αυτό. Αυτή είναι η πρώτη έκδοση. Band Offerings τότε, Distribution East West η εταιρεία, μεγάλη, αυτή η εταιρεία μεζού που αγόρασε, ήταν τη Γατρική, η Τσατλάντικα ή τέτοιο. Τέλος πάντων, Gathering, 1999. Και εδώ πλέον έχουμε έναν δίσκο, τον οποίο θεωρώ κολοσιαίο, θεωρώ ότι έχει ένα από τα καλύτερα drum performances του Dave Lombardo στη ζωή του, είναι του ίδιου, αν όχι ανωτέρου επίπεδου, της δουλειάς που έχει κάνει στο South of Heaven ή στο Season of the Abyss, και αυτό είναι πολύ βαρύς ο λόγος, αλλά το λέω πραγματικά πολύ έτσι συνείδητα, έχουμε ένα Dream Team επίπεδου Death Overactive Imagination, Individual Thought Patterns, ή Human, που αυτά είναι από τα πιο ψαρωτικά line-up που μπορεί να σκεφτεί κανείς, έτσι. Εδώ πέρα έχουμε Chuck Billy Eric Peterson και μετά James Murphy πάλι επιστρέφει, Steve DiGiorgio, ο τεράστιος μπασίστας των Σάντους και Death και μετά Testament, αλλά και σε πάρα πολλά άλλα ακόμα, και drums έχουμε βέβαια τον Dave Lombardo. Τον Dave Lombardo, που να κάνω εδώ μια άλλη παρένθεση, ο Dave Lombardo αποχώρησε από τους Slayer το 1992, έφυγε από τους Slayer. Δεύτερη φορά που φεύγει από τους Slayer το 92, και για το μεγαλύτερο διάστημα μέχρι να επιστρέψει τότε στο Crash Delusion και να φύγει ξανά στα τελευταία. Πολύ άσχημη ιστορία όλη αυτή, ας μην την πούμε τώρα. Το θέμα είναι το εξής. Ο Dave Lombardo έχει πολλά παραπάνω αριστουργήματα στο πορτοφόλιό του από ό,τι έχει οποιοδήποτε άλλο μέλος των Slayer. Υπάρχουν τα 5 κολοσσιαία αριστουργήματα των Slayer, τα πρώτα 5, αλλά μετά έχουμε 4 δίσκους με τους Grip, που είναι αριστουργήματα, ριζοσπαστικά αριστουργήματα, μοναδικά αριστουργήματα, με άπειρη προσωπικότητα και με φανταστικό παίξιμο από τον Lombardo, σαφέστατα ανώτερα από οτιδήποτε κυκλοφόρησαν οι Slayer μετά το Season of the Abyss. Αυτό δεν το συζητάω καν, δεν είναι προς συζήτηση. Το ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ακούγομαι βλάσφημος, γιατί οι Slayer φυσικά έχουν φανατικότητα του κοινού και τα λοιπά. Όχι παιδιά, στη δεκαετία του 90 ο Lombardo πραγματικά έβγαζε αριστουργήματα, είτε με τους Grip, είτε εδώ πέρα με τους Testament, είτε με τους Φαντομάς. Οπότε τον θεωρώ γενικά τεράστια μουσική προσωπικότητα, εκτός από ένα από τους μεγαλύτερους drummer που έχουν περάσει από το metal ποτέ, και τρομερά αδικημένο. Αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Αν κάποτε πούμε την ιστορία του Lombardo και τον Slayer, ίσως το πούμε. Αλλά θα πω ένα τελευταίο μόνο για το θέμα του Lombardo. Εδώ πέρα, το όνομα του Lombardo υπάρχει στα συνθετικά credits. Ο Peterson είπε ότι είχα τα riff, είχα το βασικό σκελετό των κομματιών και κάτσαμε μετά στο στούντιο με τον Lombardo
και τα φτιάξαμε και τα κάναμε κομμάτια. Και τη δουλειά που έκανε ο Λομπάρντο την αναγνωρίζει ο Πίτερσον και μάλιστα έχει διακαεί πόθο να ξαναγράψει δίσκο με τον Λομπάρντο. Το έχει πει, τον έχω διαβάσει τουλάχιστον τρεις φορές να το λέει αυτό μέσα στα χρόνια, ότι πολύ θα ήθελα να ξαναγράψω δίσκο με τον Λομπάρντο. Το πιο κοντά που ήρθαμε ήταν το. Ή το Thrust of the Titans ή το Brotherhood of the Snake. Ένα από τα δύο ήταν πάρα πολύ κοντά να παίξει ο Λομπάρντο. Αλλά τελικά δεν έγινε αυτό λόγω προγράμματος. Πάρα πολύ κρίμα, γιατί η χημεία που έχει ο Λομπάρντο με τον Πίτερσον είναι παροιμιώδης και αποτυπώνεται εδώ πέρα γλαφυρότατα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ένα από τα επιχειρήματα που άκουσα. Άγγελε, πάλι σε σένα θα λέω. Αφορμή είσαι, μην το παίρνεις προσωπικά. Το χρησιμοποιώ για να έχω την άλλη πλευρά. Για να αναπτύξω τη σκέψη μου. Ότι 2-3 κομμάτια ξεχωρίζεις εσύ εδώ πέρα. Εγώ ξεχωρίζω τουλάχιστον 6. Τουλάχιστον 6. DNR είναι από τα καλύτερα metal κομμάτια όλων των εποχών, τόσο απλά. Το αυτό ακριβώς ισχύει για το Eyes of Wrath. Το αυτό ισχύει για το 3 Days in Darkness. Το αυτό ισχύει για το Legends of the Dead. Το αυτό ισχύει για το Riding the Snake. Και το αυτό ισχύει για το Fall of Sepulchre. 6 κομμάτια, κομματάρες. Αφήνω απ' έξω εντωμεταξύ το Down for Life, το δεύτερο κομμάτι, γκρούβα τεράστια, απίστευτη κομματάρα. Το True Believer, το πιο προσβάσιμο, έφεπτο κομμάτι του δίσκου, καταπληκτικό κομμάτι και αυτό. Μου λείπει, επειδή είναι και η πρώτη έκδοση, υπάρχει και μια άλλη έκδοση που έχει μέσα το Hammer of the Gods, το Instrumental. Καταπληκτικό και αυτό. Και γενικώς, τέλειος δίσκος. Πελώριος, τεράστιος δίσκος. Ο Chuck Billy και ο Eric Peterson το κάνουν σαφέστατο. Καμία επιτίδευση. Είναι προφανές τα παιδιά έχουν μια πελώρια λαχτάρα για Nesquik και για Extreme Thrash. Για Thrash Metal το οποίο ακούγεται και πολύ σύγχρονο, 90s, χωρίς να ακούγεται ξέκολο και τελείως μακριά ας πούμε από την ταυτότητα του Testament. Αντιθέτως βρίθη ριφάρων εδώ μέσα, ριφάρες παντού και ριφάρες οι οποίες έχουν ένα rhythm section από πίσω, Steve DiGiorgio, Dave Lombardo. Πρέπει να το ακούσετε για να πιστέψετε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Η γκρούβα αυτή του Λομπάρντο, παιδιά. Όταν λέω γκρούβα, δεν εννοώ γκρούβ hardcore, πατέρα γκρούβ. Εννοώ γκρούβ γενικά το φαινόμενο του παίξηματος στα τύμπανα. Το γκρούβ. Ο άνθρωπος μπορεί να πέσει υπερηχητικά, 1000 χιλιόμετρα την ώρα. Το συγκρότημα είναι σε απόλυτο έλεγχο και έχει δαμάσει όλη αυτή την ενέργεια και την κάνει ό,τι γουστάρει. Και ο Λομπάρντο, ρε παιδιά, εκεί στα 1000 χιλιόμετρα την ώρα, γκρουβάρει. Χορεύει. Το έχει. Είναι μοναδικό σε αυτό το πράγμα. Μοναδικό είναι σε αυτό το πράγμα και εδώ αποτυπώνεται τέλεια. Αυτός ο δίσκος είναι μάλλον ο αρτιότερος δίσκος των Testament. Είναι ο 8ος δίσκος των Testament και παρόλα αυτά είναι από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις που ένας δίσκος τόσο αρκετά κάτω στη δισκογραφία τους να διεκδικεί τον τίτλο του καλύτερου δίσκου, τον οποίο θα τον έδινα πάρα πολύ εύκολα αν δεν είχα αυτόν τον αθεράπευτο έρωτα που έχω με το Legacy. Αλλά νομίζω ότι σε απόλυτη τιμή εδώ πέρα δεν. Είναι πολύ επικίνδυνη η Testament εδώ πέρα, παιδιά. Είναι καταδίκη η Testament εδώ. Και νομίζω με το τίποτα. Βάλτε να παίξει ο δίσκος το πρώτο κομμάτι DNR. Γεια σας, τελειώσαμε. Και άμα δεν χορτάσατε, βάλτε Legion of the Dead. Που διδάσκουν μπαλίτσα. Να, έτσι παίζει το The Thrash. Ο Λομπάρντο, ναι, έτσι παίζει. Και όχι μόνο βέβαια, παιδιά. Υπάρχουν πράγματα εδώ. Το Eyes of Wrath, που ίσως είναι. Μέσα στην τριάδα τέλος πάντων. DNR, Eyes of Wrath και Legends of the Dead έχω θέμα. Και 3 Days in Darkness. Πολύ μεγάλο θέμα αυτά τα κομμάτια. Στο Eyes of Wrath τελειώνει το κομμάτι προς το τέλος. Και έχει ένα outro. Μια απίστευτη Doom Riffara πιτερσονική που σολάρει από πάνω ο James Murphy και σολάρει από πάνω και ο Λομπάρντο ταυτόχρονα. Κάθε κύκλος ο Λομπάρντο κάνει και κάτι άλλο και είναι καταπληκτικό. Επομένως, όχι μόνο αυτός ο δίσκος είναι φανταστικός, γενικά ένας καταπληκτικός δίσκος μουσικής, θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ σημαντικός για όλο το είδος του thrash metal. Το thrash metal το πεθαμένο, όπως είπαμε, το 92, πάρα πολύ βαριά 93, αν και μεγάλη κυκλοφορία thrash metal 93 δεν έχουμε, μόνο β' ή underground πράγματα, και παρόλο που κάτι βρίσκει στο underground γενικά όλη τη δεκαετία του 90 που να έχει σχέση με thrash, το thrash metal, πάπα, δεν υπάρχει. Μέχρι
που έχουμε ένα τεράστιο χαθί, ένα τεράστιο όνομα του thrash metal και κυκλοφορεί αυτό το δίσκο, ο οποίος δεν υπάρχει μέλος της παλαιάς φρουράς του thrash metal που δεν πήρε χαμπάρι τι έγινε εδώ πέρα, γιατί από εδώ και πέρα έχουμε μια σημαντική αισθητή δραστηριοποίηση παλιών ονομάτων και να επιστρέφουν προς το πολύ πιο παραδοσιακό ήχο του thrash metal. Και η διαφωνία λοιπόν που είχαμε τον Άγγελο είναι ότι αυτός θεωρεί ότι αυτό το πράγμα το σηματοδοτεί περισσότερο το δεχόντι τον τεπούτο. Λοιπόν, το δεχόντι τον τεπούτο, παρόλο που δεν μου αρέσει να χέζω πάνω στο γούστο των άλλων, τον θεωρώ έναν πολύ καλό δίσκο, αλλά τον θεωρώ καταρχάς έναν όχι καθαρό emo thrash metal δίσκο. Είναι πάρα πολύ σουηδίλα και hardcore αυτός ο δίσκος. Έχει πολύ hardcore και πολύ σουηδία και έχει ένα μεταλλαγμένο DNA τέλος πάντων. Παρόλο που το σασί του είναι η Slayer, σαφέστατα, και θα έλεγα μόνο η Slayer. Όταν τον άκουσα εγώ, παιδιά, αυτόν τον δίσκο, μου ακούστηκε σαν απλοϊκή At the Gates του Slaughter of the Soul να παίζουν Slayer. Αυτό άκουσα. Είναι καλό. Έχει μερικές πολύ καλές στιγμές, όπως το Bullet Hole, που είναι μια σλιεριά βασικά, όπως το Hate Song, το οποίο είναι κατά δίκη, κατά χτύπη κτλ. Εντάξει, το Invento, τέλος πάντων, δεν είναι κακός δίσκος, ξαναλέω. Δεν θεωρώ ότι είναι κάποιο μεγάλο statement στο thrash metal. Έκανε επιτυχία, επανέφερε στην κουβέντα το thrash metal, αλλά κυριότερα εγώ νομίζω, αυτό που εισέπραξα εγώ εκείνη την εποχή τουλάχιστον, ήταν ότι το The Haunted κάπως έμπαινε στο mind των Slayer, ότι είναι καλύτερο αυτό που παίζουν οι The Haunted από αυτό που παίζουν σήμερα οι Slayer. Που είναι θέμα διότι είναι το βασικό σημείο αναφοράς οι Slayer για τους The Haunted. Οι οποίοι Slayer εκείνη την εποχή παίζαν τον Diabolus in Musica, έτσι, το οποίο το θεωρώ frisbee. Αδιαφορώντας πλήρως για τους φανατικούς, που ναι, είμαστε εμπαθείς και τα βάζουμε τους Slayer και οι Slayer πάντα ήταν απίστευτοι και αυτά. Πατάτα μέγιστη θεωρώ τον Diabolus in Musica. Κακό δίσκο στη δισκογραφία τους και να έχει κάποια κομμάτια τα οποία ακούγονται. Εντάξει, αν από το αγαπημένο μου συγκρότημα ξαφνικά ικανοποιούμε γιατί έχει γράψει κομμάτια τα οποία ακούγονται και δεν θέλω να σπάσω το τηλεφωνικό την ώρα που παίζουν. Εντάξει, δεν το θεωρώ καλό πράγμα αυτό. Για τον εαυτό μου μιλάω πάντα, παιδιά, έτσι. Το ξέρω ότι γουστάρετε εσείς Diabolus in Musica. Όχι, το προσπάθησα, το δοκίμασα και μάλιστα με πολύ αυτοθυσία, καθώς είχα ξενερώσει πάρα πολύ ήδη από το Divine Intervention. Παρ' όλα αυτά, ναι, το The Haunted το θεωρώ καλύτερο δίσκο από ότι θεωρώ το Diabolus in Musica, αλλά δεν θεωρώ ότι έκανε κάποια σημαντική διαφορά γενικώς στον χώρο του thrash, πλην ότι, παιδιά, το thrash metal δεν έχει πεθάνει, μπορεί και να έχει κάτι ακόμα να δώσει, γιατί ο κόσμος γουστάρει. Νομίζω περισσότερο γούσταρε με τα σλιρικά πράγματα που είχε μέσα το The Haunted παρά με οτιδήποτε άλλο. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό. Δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή από τους μεγάλους παλαιούς γενικά, μόνο τους Slayer άκουσα να σχολιάζουν τους The Haunted, τον Gary King. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλο να λέει πω οι Haunted μας δείχνουν τον δρόμο. Αντιθέτως, οι Testament, οι οποίοι έχουν πάρει αυτόν τον δρόμο, νομίζω το έδειξα, από το 93 για να φτάσουμε εδώ το 99, ταρακούνησαν νομίζω στη θέμελα όλους τους τους συναδέλφους τους, τις σειρές, τη δικιά τους σειρά. Και ακόμα περισσότερο, αυτό συνέβη το 2001. Το 2001, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η χρονιά που μπορούμε να ξεκινάμε να μετράμε το thrash revival. Το 2001, στην Αμερική, έχουμε το Thrash of the Titans. Και στην Ευρώπη έχουμε τριπλή κυκλοφορία των τριών μεγάλων της Γερμανίας του thrash metal. Creator, Sodom Destruction και οι τρεις βγάζουν καθαρό emo thrash metal δίσκο μετά από πάρα πολλά χρόνια, με την εξαίρεση των Sodom. Αλλά και η Destruction, εντάξει, περισσότερο διαλυμένη ήταν, κάνει και ένα comeback το 99, το οποίο ήταν πιο μοντέρνο, σκληρός δίσκος βέβαια, extreme κτλ, αλλά όχι καθαρό emo thrash. Αυτό σημαίνει το 2001 με το Antichrist. Και συνειδητά και πολύ εμφατικά.
έχει το κομμάτι το Thrust till Death, το οποίο στη χουργία του αναφέρεται σε όλα τα Glory Days, ας πούμε, του Thrust Metal, Bonded by Blood, Pleasure to Kill και ούτω καθεξής. Λοιπόν, στους στίχους εννοώ. Το Thrust of the Titans όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Thrust of the Titans είναι ένα φεστιβάλ, ένα φεστιβαλάκι τώρα, ένα benefit show ουσιαστικά, να μαζευτούν χρήματα για να καλυφθούν τα ιατρικά έξοδα του Chuck Billy και κατόπιν στην πορεία αποφασίστηκε να δοθεί ένα μέρος αυτού του ποσού και στην οικογένεια του Chuck Schuldiner, που και οι δύο, Chuck εκείνη την εποχή, πάλευαν με τον καρκίνο. Δυστυχώς, ο Chuck, τον Death, το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Ευτυχώς, ο Chuck Billy τα κατάφερε και είναι υγιής μέχρι σήμερα. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το live μαζεύτηκαν στο Σαν Φρανσίσκο, την πρωτεύουσα του thrash metal δηλαδή στην Αμερική, ειδικά στα πρώτα χρόνια, μαζεύτηκαν όλοι. Ήταν στην εποχή εκεί, αν διάβαζε την εντέξη, έλεγε είναι high school reunion είναι εδώ πέρα, έχει μαζευτεί το Bay Area. Και μαζεύτηκαν τώρα μπάντες και ξαναφτιάχτηκαν μπάντες που ήταν διαλυμένες για να τιμήσουν τον Chuck και αυτές οι μπάντες συνέχισαν. Πιο σημαντική όλων, η Exodus. Εμφανίστηκαν και έπαιξαν live εκεί. Έπαιξαν και η Legacy, η Testament δηλαδή με τον Zetro στα φωνητικά. Ο Billy Milano παρουσίαζε το όλο event. Ο Billy Milano είναι ο τραγουδιστής των SOD, έτσι, του Speak English or Die, και των υπόλοιπων δηλαδή, και των MOD. Εμφανίστηκαν οι SOD, εμφανίστηκαν οι Anthrax, εμφανίζονται οι Hidden, εμφανίζονται οι Forbidden Evil, οι Forbidden δηλαδή, εμφανίζονται οι Death Angel, εμφανίζονται οι Flotsam and Jetsam, Flotsam and Jetsam στην θέση των Last Rocket, που λόγω τραγουδιστή δεν μπορούσαν να εμφανιστούν. Και γενικώς ξαφνικά υπάρχει αυτό το τεράστιο reunion, πάρα πολύ πετυχημένο, και όπως μου έλεγε και ο DeSanto τον Vector, που τον είχα ρωτήσει ως ένα από τα πρώτα συγκροτήματα έτσι, του revival και σίγουρα το καλύτερο κατά την άποψή μου, τι νομίζεις εσύ ότι έκανε, οδήγησε ας πούμε στο revival αυτό, και μου είχε πει ότι εκεί τέλη 99 αρχές 2000 είδαμε και να ενώνονται ξανά κάποια θρηλυκά ονόματα του χώρου και να περιοδεύουν, το οποίο βγήκαν στα πιτσιρίκια και εμφανίστηκαν μπάντες οι οποίες ήταν εξαφανισμένες, δεν τις είχαν καν καλά καλά ας πούμε στο μυαλό τους ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα, ότι υπήρχε περίπτωση να τις ξαναδούν αυτές τις μπάντες, και έδιναν live, καταπληκτικά live, εν μέσω νου metal. Τότε αν ήσουν αμεταλλάς που γούσταρες riff και γούσταρες κιθαριστικά και γούσταρες thrash και τα λοιπά, ήταν πολύ κακή εποχή. Θα το θυμούνται όλοι της γενιάς μου, ότι ειδικά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90, αν εξαιρέσουμε το power metal, το οποίο είναι το παραδοσιακό heavy metal ουσιαστικά στο πιο γρήγορο, πιο βαρύ και τα λοιπά, πιο σύγχρονο, κατά τα άλλα τα παραδοσιακά είδη και ειδή το thrash metal ανύπαρκτα. Και ξαφνικά, εκεί που η προσφορά ήταν ό,τι νου metal, Slipknot, System of a Down, ας πούμε, στην καλύτερη, λατρεύω το System, έτσι, αλλά άμα θες να ακούσεις Slayer, δεν είναι System of a Down αυτό που θα βάλεις να ακούσεις, μάλλον. Τα Fear Factory, ας πούμε, η Matt Vane, η Disturbed, όλα αυτά τα πράγματα, Deftones, ότι γενικώς αυτό ήταν στο mainstream του ήχου τότε, και ξαφνικά πας και βλέπεις Violence. Και βλέπεις, γιατί και οι Violence παίξανε στο Thrust of the Titans, βλέπεις Death Angel, Death Angel live κατά δίκη. Όλοι αυτοί οι Exodus live κατά δίκη. Οπότε αυτό νομίζω εγώ ότι είναι το σημαντικότερο στοιχείο το οποίο οδήγησε στην Thrust αναβίωση, διότι τρία χρόνια αργότερα αρχίζει το κύμα το New Wave of Old School Thrash Metal ή New Wave of Thrash Metal γενικά, έτσι, που έχουμε τις μπάντες που ξεκίνησαν πολύ νωρίς όπως η Hypnosia του 1999 και 2000, το EP 99, ο δίσκος 2000, το οποίο δεν πρόλαβε την αναβίωση για να γίνει γνωστή, και μετά είχαμε και το τραγικό θάνατο του drummer και διαλύσανε. Αλλά έχουμε
Toxic Holocaust, έχουμε Municipal Waste και από εκεί και πέρα μετά αρχίζει ο χαμός. Υπήρξε μια κανονικότατη σκηνή, underground σκηνή, αλλά πολύ δυνατή και ζωντανή και δραστήρια underground σκηνή, που έλειπε αυτό το πράγμα γενικώς, έτσι δυναμικές σκηνές να υπάρχουν, αλλά υπήρξε όλοι στα zeros γενικά, από το 2005 και μετά θα έλεγα ότι αυτό αρχίζει και γίνεται σιτά πλανητικά, στο underground πάντα, με κανένα δυο συγκροτήματα να σπάνε και την επιφάνεια, να βγαίνουν λίγο στο underground, όπως η Municipal Waste, όπως η Vile, αλλά προς το τέλος της δεκαετίας περισσότερο, ή φυσικά η δική μου, η Vector, η αγαπημένη, αλλά είναι και η Violator, είναι και η Lazarus AD, είναι η Bonded by Blood, είναι η Gamma Bomb, η Ιρλανδή. Γενικώς μια σκηνή που αρχίζει και βράζει. Η Lich King. Το πρόβλημα βέβαια αυτής της σκηνής ήταν πόσο συνειδητά ρετρό ήθελε να είναι και πόσο εγκλωβισμένη στα σεγανά του πολύ παραδοσιακού thrash metal ήταν. Είχα και μια κουβέντα με ένα στέλεχος μιας αρκετά γνωστής νεοθράση μπάντας και είχαμε αυτήν ακριβώς την κουβέντα. Εγώ του λέω ότι λατρεύω το thrash, είναι το αγαπημένο μου είδος μουσικής, αλλά θέλω πρώτον οι μπάντες να έχουν χαρακτήρα, δεν θέλω οι μπάντες να έχουν τέτοια φωνητικά, αυτό το φωναχτό thrash metal που το κάνουν όλοι και ακούγεται ίδιο, χάνεται ο χαρακτήρας έτσι, όπως κάνει και στην παραγωγή, που έχουν όλοι πανομοιότυπο ήχο κιθάρας και την μπάνων. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, άμα λέγαμε ότι Testament σε ένα δίσκο έχουν παρόμοιο songwriting και αυτό δεν μ' αρέσει, πόσο μάλλον μια ολόκληρη σκηνή και ακούς πέντε διαφορετικά συγκροτήματα και θα μπορούσε το κομμάτι του ενός να βρίσκεται στο δίσκο του άλλου και να μην πολύ καταλάβει διαφορά. Αυτό είναι πρόβλημα. Κατά τα άλλα, βέβαια, δεν είμαι κανένας φανατικός καινοτομίας καθόλου. Πάρα πολύ εκτιμώ την καινοτομία, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να μου αρέσει αυτό που ακούω. Μπορώ να ακούσω πολύ πιο εύκολα κάτι απείρως τετριμένο, αλλά που θεωρώ φανταστικό το songwriting του, δηλαδή είναι κομματάρα, ας πούμε, έγραψε μια ριφάρα και ρεφρενάρα ο άνθρωπος, ας πούμε, και ας μην ανοίγει καν ένα καινούριο δρόμο, το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ένα της καινοτομίας για χάρη της καινοτομίας, δηλαδή η καινοτομία μπορεί κάλλιστα να είναι και πάρα πολύ δυσάρεστη ή πάρα πολύ αντίθετη στα γούστα μου, οπότε δεν είναι αυτός ο σκοπός. Παρόλα αυτά, ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει προσωπικότητα, θεωρώ ότι θέλει με κάποιο τρόπο να ξεχωρίσει, να κάνει κάτι, το μουσικό του όραμα να μην είναι φωτοτυπία το μουσικό όραμα κάποιου άλλου. Η νέα thrash σκηνή υπέφερε αρκετά ότι πρέπει να ακουστούμε σαν Exodus, σαν Creator, σαν Slayer, σαν Metallica, για να είμαστε, για να βγει αυτό το cool thrash metal feeling. Οκ, κάντω σε ένα δίσκο, κάντω σε δύο δίσκους, εμπνευσμένους ελπίζω δίσκους, και να έχουν και προσωπικότητα, να έχει μια φωνή που να ξεχωρίζει, μια κιθάρα που να ξεχωρίζει και ούτω καθεξής. Αλλά όπως έλεγα σε αυτό το κιθαρίστα, που μου είχε πει ότι πολλές φορές απορρίπτω το riff γιατί δεν είναι αρκετά thrash αυτά τα riff. Και του λέω, καλά ρε εσύ, φαντάζεσαι τώρα η Metallica να τους πήγαινε ο Cliff αυτές τις κασέτες που έγραφε 8 κανάλια μπάσα με πετάλια και χασίματα και τέτοια και να του λέγανε τι ιδέες είναι αυτές, εμείς παίζουμε thrash και να το πετάγανε και να μην έχουμε το κόψιμο στο Master of Puppets, να μην έχουμε την εισαγωγή του Fight Fire with Fire, να μην έχουμε την εισαγωγή του Fade to Black, να μην έχουμε όλο το Orion, να μην έχουμε όλα αυτά τα πράγματα επειδή δεν είναι thrash metal. Αυτό ελπίζω να γίνουμε κατανοητός ποιο είναι το πρόβλημα σε όλη αυτή τη φάση. Πάντως, το revival φτάνουμε εκεί πέρα από το 2005 και μετά και κυρίως από το 2010 και μετά έχουμε και τις επιτυχίες, ας πούμε, από αρκετά συγκροτήματα που γίνονται γνωστά, όπως είναι η Havoc, όπως είναι η δική μας η Suicidal Angels που έχουν κάνει όνομα και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Η Vector εννοείται, παρόλο που θα πιάσουμε κάποια άλλη στιγμή την ιστορία των Vector. Αυτά με το Thrash Metal Revival θεωρώ γενικώς, για να επιστρέψω τέλος πάντων στο αρχικό θέμα, Gathering, ότι αυτό σηματοδοτεί την σκηνή που ξαναμαζεύει τις δυνάμεις της και σκάει στον κόσμο. Και το γεγονός ότι βρίσκουμε τον τεράστιο drummer των Slayer στο drum kit, συν το δίδυμο Chuck Billy, Eric Peterson, συν τα τεράστια ονόματα των Steve DiGiorgio και Dave Murphy, βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό για να έχουμε ένα καταπληκτικό δίσκο και τόσο σημαντικό δίσκο. Αυτά. Άγγελε, θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω δευτερολογία επί του θέματος
και να συνεχίσουμε να κάνουμε και αυτές τις κουβέντες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ γενικά. Λοιπόν, αυτό με τους Testament. Θα περάσω τώρα στην δευτερολογία για τον Μεταλλοπατέρα. Το πράγμα το οποίο ήθελα να πω για τον Μεταλλοπατέρα γενικά ήταν ότι όταν εξηγούσα ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, είπα το ένα είναι ότι ξέρει πιο καλά από εσένα. Το βασικό, έχω πάντα δίκιο και άμα για κάποιο λόγο διαφωνήσεις, άσχετος. Το δεύτερο, έλεγα ότι είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σου πει τι είναι και τι δεν είναι metal, τι επιτρέπεται να είναι metal και τι δεν επιτρέπεται και ποιος είναι άξιος και ποιος είναι ανάξιος. Και αναφέρω εκεί πέρα λίγο την περίπτωση του Πρασούλα, ο οποίος περιχαράκωνε γενικά το heavy metal με σηματοπλέγματα, το heavy metal πρέπει να μιλάει για το ξύφος και τον μπέλεκι, να μιλάει για τον ήρωα και τα ιδεώδη και την ανάταση και τέτοια πράγματα, τα οποία ήταν νομίζω μόνο στο μυαλό του, ότι στο μυαλό του έφτιαξε το epic metal ιδίωμα, του έδωσε αυτά τα χαρακτηριστικά, έβαλε και άλλα χαρακτηριστικά και κάποια θερατώδη πράγματα, τα οποία σκοπίμως δεν ήθελα να θίξω για να μην γίνει μπάχαλο το όλο πράγμα, ήθελα να μείνω μόνο στα μουσικά. Αλλά υπάρχουν και άλλα πολύ προβληματικά πράγματα σχετικά με τις ιδέες του Πρασούλα, αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Αυτό που παρέλειψα να πω, βλέποντας το βίντεο ξανά, παρέλειψα να πω μια λέξη η οποία χρησιμοποιείται ευρέως και στο εξωτερικό, gatekeeping. Ότι στέκομαι φρουρά στην πύλη γενικά, μην περάσει κανείς αλότριος και μολύνει το heavy metal μας. Και όχι μόνο σαν είδος, μην περάσει και ακροατής. Εσύ δεν κάνεις, δεν μπαίνεις φίλε μου, δεν είσαι αρκετά metal, δεν ξέρεις που τους ξέρεις εσύ αυτούς και τα λοιπά, πες μας τρία κομμάτια για να δούμε αν είσαι άξιος και ούτω καθεξής. Οπότε νομίζω το ξέρω καλύτερα από σένα γενικά, ξεκινάω από εκεί και κατά δεύτερον η νοοτροπία του gatekeeping, τι είναι metal, τι δεν είναι, ποιος είναι άξιος, ποιος δεν είναι, αυτά νομίζω είναι ο Μεταλλοπατέρας, οπότε ήθελα να κάνω έτσι λίγο πιο συμμαζεμένο τον ορισμό και να ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα. Και να απαντήσω και λίγο στο σχόλιο, ωραίο σχόλιο που έλεγε καλά, ο άλλος που ακούει baby metal γιατί να μην είναι αυτός ο Barbie μεταλάκιας και είμαι εγώ ξέρω εγώ μεταλλοπατέρας που το κράζω. Και η απάντηση είναι ότι έχεις απόλυτο δίκιο φίλε μου, εννοείται είναι Barbie μεταλάκιας ο άλλος αν ακούει ξέρω εγώ μόνο Sabaton και baby metal και μεταλλοπατέρας δεν είναι αυτός ο οποίος έχει γούστο που του αρέσει το heavy metal. Ή του αρέσει το καθαρό heavy metal, το παραδοσιακό heavy metal και δεν γουστάρει rap, hardcore, ας πούμε, επιρροές μέσα στο heavy metal του. Αυτό είναι θέμα γούστου, παιδιά, και ο καθένας ό,τι γουστάρει ακούει και με γεια του και με χαρά του και πάρα πολύ καλά κάνει. Αν είναι δυνατόν, μιλάμε για αυτό το πράγμα. Μιλάμε, ο μεταλλοπατέρας χαρακτηρίζεται από την πρόθεση και από την προσέγγιση και από το σκοπό του γενικά. Ότι σε προσεγγίζω, σε τραμπουκίζω, επιβάλλω την άποψή μου. Κάνω θέμα κάτι γελοιότητες τύπου το metal μας κινδυνεύει ή το metal μας πέθανε ή το metal σταμάτησε πια να είναι αυτό που ήτανε και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο τέτοιες πίτσες μπλε και χρειαζόμαστε το σωτήρα του metal κάθε χρόνο να ψάχνουμε το σωτήρα του metal ποιος θα σηκώσει ψηλά το λάβαρο του metal στην παρέλαση και ποιοι είναι που σηκώνουν το λάβαρο και τέτοιες τρίχες κατσαρές τα οποία θεωρώ όλα γελοιότητες σχολικές κουβέντες, ούτε καν καφενιακές κουβέντες, σχολικές κουβέντες. Τις οποίες εντάξει, δεν έχω αντίρρηση να τις κάνουμε καμιά φορά μεταξύ μας, στην καζούρα και στην καφρίλα, στην οποία καζούρα και καφρίλα εγώ επιτρέπω σχεδόν τα πάντα. Και μπαρμπι μέταλ, και φλόρος, και πουκάμισο μεταλάκιας, και ό,τι θέλετε, όποιο χαρακτηρισμό, και στρουμφο μέταλ, και ματζόρε μέταλ, και ό,τι. Γενικώς η καζούρα είναι ωραίο πράγμα. Όπως έλεγε και ο Λέμι, άμα χάσει το χιούμορ σου, άστο, καλύτερα να αυτοκτονήσεις. Χιούμορ είναι πολύ σημαντικό πράγμα, παιδιά. Και ναι, οπότε χώσε φίλε μου όσο θέλεις και στο Barbie Metal και στο Cartoon Metal. Στο κάτω-κάτω Cartoon Metal. Δεν κάνω να λέω τον Disco Metal συρφετό. Έκανα θέμα, δεν είμαι καλύτερος ως προς αυτό εγώ. Αλλά δεν έχω καμία διάθεση να επιβάλλω. Σταματήστε να ακούτε Cartoon Metal. Θάνατος στους γραφιάδες που μιλάνε για Cartoon Metal που μας τα πλασάρουν αυτά τα πράγματα μάσιτα. Που οι εταιρείες μας τα επιβάλλουν, λες και είμαστε όλοι λήθιοι πρόβατα και δεν έχουμε ελεύθερη βούληση, αλλά ό,τι μας παίζει η φλογέρα, ξέρω εγώ, της Nuclear Blast, αυτό ακούμε. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Προφανέστατα υπάρχει μεγάλη μερίδα κόσμου που είναι είτε παιδιά, είτε τους αρέσει να παλιπεδίζουν, να βλέπουν καρτούν. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Έχω φίλους σοβαρούς, μεγάλους, ενήλικους, μεσήλικους, που γουστάρουνε Σάμπατον.
Και καλά κάνουν. Δεν θα έπρεπε καθόλου να ντρέπονται γι' αυτό. Απλώς θα έχω ένα θέμα μαζί του αν η αγαπημένη σου μπάντα είναι η Σάμπατον. Πόσο μεταλλάσσει είσαι με αυτή την έννοια. Δηλαδή το μεταντοπατερίστικό μου βγαίνει εμένα με την έννοια ότι το σύμπαν του metal που έχω ζήσει κάποιες δεκαετίες και ακούω, οι Σάμπατον έχουν. Είναι στην περιφέρεια, είναι the outer rim, μιας και λέγαμε για Star Wars, με το στράτο. Οπότε, ναι, εγώ εκεί δηλαδή, είναι λεπτή η διαφορά ενδεχομένως, αλλά πρωτίστως ο μεταλλοπατέρας για μένα είναι άνθρωπο, είναι στάση και συμπεριφορά, είναι νοοτροπία και συμπεριφορά. Δεν είναι γούστο και δεν είναι γενικώς, δεν έχει να κάνει με το τι προτιμάω να ακούω και τι γνώμη έχω για τη σύγχρονη μουσική γενικά. Ο μεταλλοπατέρας δεν είναι ο Χατζημεταλλάς, ας πούμε. Που ο Χατζημεταλλάς κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει μια κουβέντα γι' αυτό. Τι είναι ο Χατζημεταλλάς, διότι ο Χατζημεταλλάς, το έχω πει κι αλλού, η λέξη Χατζημεταλλάς εφευρέθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από έναν αδερφικό μου αγαπημένο φίλο. Ο οποίος με αυτόν τον όρο θέλαμε να συζητάγαμε για τα κακοσκήμενα που υπάρχουν εντός της metal σκηνής και να στυλιτεύσουμε, ας πούμε, συμπεριφορές οι οποίες ανάγονται στον Μπρασούλα, ανάγονται στον Δημήτρη Κατή και αυτή την αυτοπροβολή, ή ανάγεται στον Μόνο Μέιντεν, ή γενικώς στον τύπο τον επιφανειακό, ή τον τραγικά έως ηλίθια ρομαντικά, που κάθεται και λέει κάτι τετριμμένες παπαριές που λέγανε στη δεκαετία του 80, τις πιστεύει μέχρι σήμερα. Έτσι. Λες και το metal, ας πούμε, είναι το πολύ ξεχωριστό πράγμα, και όλοι οι υπόλοιποι ακούνε heavy metal, δεν ακούνε heavy metal, αλλά ακούνε άλλα είδη μουσικής. Αυτοί δεν νιώθουν, δεν έχουν πιάσει το μεγαλείο που έχει ο heavy metal, που είναι το ανώτερο της μουσικής, που εμείς είμαστε ξεχωριστοί κτλ. Αυτά όλα τα θεωρώ γελοιότητες προσωπικά. Και μέσα στα πλαίσια αυτής της συζήτησης προέκυψε ο όρος Χατζη Μεταλλάς. Έτσι για τον οπαδό, τέλος πάντων, που ακούει heavy metal και Παπα Κωνσταντίνου. Ναι. Άλλο ο Χατζη Μεταλλάς λοιπόν, άλλο ο μεταλλοπατέρας. Και άλλο γενικά ο μεταλλάς. Να δώσω τον ορισμό, τον έχω ακούσει, τον έχω δώσει αρκετά χρόνια πριν και θέλω να πιστεύω ότι από μένα το ακούσανε και το αναπαράγουν κάποιοι. Δεν έχει σημασία, τώρα ήθελα να πάρω το credit στον εαυτό μου, εν πάση περιπτώσει ξεχάστε το αυτό. Αυτό που είναι ο μεταλλάς γενικά, είναι πολύ απλός ο ορισμός του, μεταλλάς είναι αυτός που αγαπάει περισσότερο από κάθε άλλο είδος μουσικής το metal. Τελεία, παύλα. Δεν έχει να κάνει με μαλλιά, δεν έχει να κάνει με χρόνια, δεν έχει να κάνει με γούστο, πέραν. Με γούστο εννοώ σε παρακλάδια και τέτοια, έχει να κάνει με το αν αγαπάει, ακούει μουσική γενικά, αλλά η μουσική που αγαπάει πιο πολύ από όλα είναι το metal. Αυτός είναι ο μεταλλάς. Τέλος. Αυτός είναι ο μεταλλάς. Οπότε μην τον μπερδεύουμε με όλα τα υπόλοιπα, ούτε με τον μεταλλοπατέρα, ούτε με τον Χατζη Μεταλλά, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Αυτά ήθελα να πω και σε αυτά για την YouTube κοινότητα. Να πω μόνο να το πω αυτό απευθύνω στους αδέρφους μου. Να ξέρετε, το Facebook είναι μια μαύρη τρύπα του ίντερνετ. Μπαίνεις μέσα και δεν μπορείς να ξεφύγεις. Και προσπαθώ εγώ να ξεφύγω γενικά και δεν θέλω να μπαίνω και δεν θέλω γενικώς να το χρησιμοποιώ σαν promotion εργαλείο. Οπότε να με συμπαθάτε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ άπειρα όταν κάνετε share κάποιο βίντεό μου. Δεν κάνω ο ίδιος share τα δικά μου βίντεο στο Facebook για να καταλάβετε. Είναι γενικώς ένα μέσο το οποίο έχω περίεργη σχέση πλέον. Οπότε αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην παρεξηγήσετε άμα βλέπετε να μην συμμετέχω σε όλο αυτό το sharing όργιο το οποίο συμβαίνει. Είναι προσωπικό θέμα που έχω με το Facebook γενικά. Κατά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά. Περιμένω ακόμα, Ελένη, το καινούριο. Ride the Lightning, Cliff, να δω πώς πήγε η φάση με το Fight Fire with Fire. Όπως δεν ξέρω να παρατηρήσει, το μικρό του δαχτυλάκι που παίζει, το οποίο είναι ανοιχτό και πολλές φορές έμοιαζε να κάνει έτσι. Αυτό δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι, αλλά μιας και λέμε τρίβια εδώ. Σε ένα ατύχημα που είχε σε ψάρεμα, που καρφώθηκε το αγκίστρι κάπου σε ένα νεύρο στο δάχτυλό του, είχε πρόβλημα και δεν μπορούσε να λεγίσει καλά το μικρό του δάχτυλο. Και από τότε έχει μείνει αυτό το κλασικό στυλ, το οποίο παίζει τον μπάσο. Έπαιζε, μάλλον ο Cliff. Μεγάλη ψυχογνωμία ο Cliff. Αναφέρθηκε και το σφυρί. Ο Cliff κουβάλαγε πάντοτε σε κάθε περιοδία μαζί του και ένα σφυρί, σαν αυτό που υπάρχει στο εξώφυλλο του Kill 'Em All, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σου χρειαστεί ένα σφυρί. Έτσι έλεγε ο Cliff. Έχω ακούσει και το Χέρφιλ να το μεταφέρει την ιστορία, και λέει ναι, ας πούμε,
βρισκόμασταν σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα δωμάτιο και λέγαμε να χρειαζόμαστε ένα παράθυρο εδώ πέρα ακριβώς. Παίρνει το σφυρί Cliff ή σε κάποια άλλη φάση που είχε γίνει μια μανούρα μέσα στο κοινό, μια αυτά πήγα να γίνει μεγάλος καυγάς και να την πέσουν στο συγκρότημα και βγαίνει ο Cliff με το σφυρί και λέει μακριά όλοι, μακριά και την γλιτώσανε. Και επίσης είχε και μια φράση με το σφυρί που λέει «Η αλήθεια έλεγε είναι σαν το σφυρί, είναι αμήλικτη». Και είχε γενικώς μια ψύχωση με την αλήθεια ο Cliff. Και ο Cliff γενικώς, μπορώ να μιλάω πολύ ώρα για τον Cliff, είναι μεγάλη αγάπη ο Cliff. Ο Cliff ήταν εκτός από μεγάλη μουσικάρα και το μυστικό συστατικό των Metallica, ώστε να γίνουν τόσο ξεχωριστοί στη δεκαετία του 80, μ' άρεσε πάρα πολύ και η προσωπικότητά του και ο χαρακτήρας του και όλα αυτά τα πράγματα. Και τα έφερε έτσι η μοίρα και σκοτώθηκε. Ενώ ήταν ακόμα αναλύωτος ο χαρακτήρας του από την τεράστια επιτυχία, τη μυθική, ας πούμε, που γνώρισαν οι Metallica μετά. Οπότε έμεινε στο χρόνο αθάνατος με αυτόν τον τέλειο χαρακτήρα και δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε πέθανε, οπότε γι' αυτό αποθεώνουμε κάποιους. Το έλεγε και ο Λέμι αυτό για τον Randy Rhoads συγκεκριμένα. Έλεγε ότι ο Randy Rhoads είχε αποθεωθεί υπερβολικά πολύ σε σχέση με αυτό που ήταν, επειδή πέθανε τόσο νέος. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει για τον Cliff Burton γενικά. Ο Cliff. Έχουν γραφτεί υπερβολές πάρα πολύ για την τεχνική του κατάρτιση. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός μπασίστας, πολύ μελετηρός μπασίστας και μελετηρός μουσικός γενικά και κατηρτισμένος μουσικός, αλλά δεν ήταν τέρας τεχνικής ο Cliff, ακόμα τουλάχιστον. Ήταν νεότατος, έτσι 24 ετών πέθανε. Αυτό όμως το οποίο έχει υποτιμηθεί πάρα πολύ είναι η συνεισφορά του και η συμβολή του στους Metallica. Η διαφορά, Kill Em All, Ride the Lightning, που περιμένω να δω η Ελένη πώς θα της φανεί αυτή η διαφορά. Έχει ονοματεπώνυμο. Είναι Cliff Burton. Και δεν τα λέω εγώ. Μπορείτε να ρωτήσετε, να διαβάσετε, να ανατρέξετε μάλλον, σε αυτά που γράφουν και έχουν πει James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Kero Trujillo και Jason Newsted. Και όχι μόνο. Και άλλα μέλη από άλλες μπάντες. Ο Cliff ήταν τεράστια προσωπικότητα και γι' αυτό οι Metallica παραμένουν ένα μικρότερο μέγεθος. Από μία έννοια, όχι την εμπορική φυσικά, αλλά από μία έννοια, η Metallica είναι πάντοτε μικρότερο μέγεθος από τότε που πέθανε ο Cliff Burton. Γιατί ποτέ δεν αντικατέστησαν το μέγεθος Cliff Burton. Βρήκανε καλύτερο τεχνικά μπασίστα στο Rob Trujillo, βρήκανε κάποιον ο οποίος είναι πιο, ξέρω εγώ, λυσασμένος πάνω σκηνή στον Jason Newsted, αλλά το συνθέτη και την προσωπικότητα και το regulator που ήταν ο Cliff, που ήταν ο μεγάλος αδελφός σε μια μπάντα με δύο αρχηγούς. Ουσιαστικά ήταν οι τρεις αρχηγοί των Metallica. Ήταν τόσο ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Cliff δεν ήταν αρχηγός, ήταν πάρα πολύ αντι-rockstar και δεν γούσταρε καθόλου το rockstar ηλίκι, εν αντιθέσει ας πούμε με τον Lars και δευτερευόντως τον James. Αλλά ο Cliff ήταν πραγματικά ο καταλύτης μεταξύ αυτών των δύο. Χώρια βέβαια ότι συνθετικά έχει φέρει τα πιο ξεχωριστά πράγματα που υπήρχαν στη μουσική των Metallica. Δεν είναι πάρα πολύ γνωστά στον κόσμο ποια είναι ακριβώς τα μέλη τα οποία έχει συνθέσει ο Cliff. Κάποια στιγμή να κάνουμε αυτή την κουβέντα και να αναφέρουμε και ποιες είναι οι πηγές μας, γιατί κάποιοι είναι και δύσπιστοι. Αλλά ναι, θα το κάνουμε κάποια στιγμή αυτό, να μιλήσω για τον Cliff. Το thrash metal ήταν η ταμπέλα η οποία επικράτησε στο τέλος, κάπου στο 1985-86 συνέβη αυτό το πράγμα, όταν υπήρχαν αρκετές ταμπέλες που προσπαθούσαν να γίνουν η επόμενη ταμπέλα για το νέο κύμα των metal συγκροτημάτων μετά το κλασικό heavy metal. Όπου κλασικό heavy metal εννοούμε μέχρι New Wave British Heavy Metal. Βαριά 81. Εντάξει, φτάνει μέχρι 83 το New Wave British Heavy Metal, μπορεί να φτάσει και λίγο πιο μετά σε κάποιους κύκλους, αλλά η κλασική του εποχή είναι 79-81, έτσι. Λοιπόν, το heavy metal που παίζαν αυτές οι μπάντες, ή μπάντες όπως η UFO, ή η Sabbath, ή η Priest, ή η Motorhead, και ούτω καθεξής, ή η Riot, αυτό είναι το heavy metal. Έτσι. Και μετά ξαφνικά αρχίζουν και γίνονται πολύ πιο δυναμικές οι μπάντες, πολύ πιο βαριές οι μπάντες, πολύ πιο γρήγορες οι μπάντες. Και ο όρος heavy metal δεν αρκεί πλέον. Θέλουμε κάτι που να δηλώνει πόσο πιο βαρύς είμαστε. Και η Venom είναι πολύ σημαντική σε όλο αυτό. Το έχει αναφέρει και ο Νίκ, πολύ καλά κάνει. Ότι οι Venom χρησιμοποίησαν τον όρο power metal. Τον χρησιμοποίησαν και οι Metallica τον όρο Power Metal για να βαφτίσουν έτσι ένα demo τους και οι Overkill τον είχαν χρησιμοποιήσει και άλλοι πολύ γενικά στις αρχές δεκαετίας του 80 εννοούμε τώρα. Power, δυνατό, είναι, δεν είναι heavy metal, είναι power metal, είναι και δύναμη μαζί
Και φυσικά όρο speed metal, ο οποίος ήταν για να περιγράψει την τάση που έχουν τα συγκροτήματα στη δεκαετία του 80 πλέον να επιταχύνουν. Όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Το ξεκινάνε σποραδικά κάποιες μπάντες όπως η Motorhead στο Overkill, ή στο Ace of Spades, η Anvil, η Raven, η Accept στο Fast as a Shark, η Judas Priest στο Exciter, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Αυτό ονομάστηκε σε κάποια φάση speed metal με την έννοια ότι θέλουμε ακόμα. Δηλαδή το θέμα είναι ταχύτητα. Τι γίνεται με την ταχύτητα. Λοιπόν, το speed, το power και το thrash είναι τρεις ταμπέλες οι οποίες έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Η πιο βασανισμένη ταμπέλα από όλες είναι η speed, το οποίο θέλει ειδικό του κεφάλαιο. Αλλά το power και το thrash ήταν πραγματικά... power θα το πούμε, thrash θα το πούμε, δεν ξέρω πώς θα το πούμε. Το thrash υπάρχει σαν όρος από την punk σκηνή, έτσι. Thrashing ήταν η κλωτσοπατινάδα στο κοινό από κάτω. Το ξυλίκι, σαν να λέμε. Γιατί αυτό θα πει thrashing. Ξυλίκι. Οπότε υπάρχει στο στίχο των Metallica 1983. We're thrashing all around. Whiplash. Έχουν οι Anthrax. Έχουν το Metal Thrashing Mad. Και μετά βέβαια ο όρος κάθεται. Αρχίζουν και τον χρησιμοποιούν πάρα πολλοί Άγγλοι μεσογράφοι, Metal Forces και Rang. Οπότε και κολλάει, ας πούμε, και μένει μέχρι και τη νέα δεκαετία του 90, όπου μετά, όπως είπαμε, μέχρι 1992, κάπου εκεί πέρα πέθανε, σαν εμπορικό όνομα πέθανε, έτσι, όχι κάτι άλλο. Ούτε η μουσική εξαφανίστηκε του thrash metal, απλώς μεταλλάχθηκε σε κάτι άλλο, όπως το black metal είχε εξελιχθεί σε 200 παρακλάδια, όπως άκουγα το Μορδεχάη σήμερα να αναφέρει μερικά από αυτά, κάποια των οποίων δεν θυμίζουν και καθόλου black metal, αλλά τα λέμε ακόμα είναι post, shoegaze, crust black, ξέρω εγώ, ή μια παπαριά, τάδε, avant-garde black. Το black έχει μείνει, ας πούμε, ως προσδιορισμός. Αντίστοιχα θα μπορούσαμε να μιλάμε όλη τη δεκαετία του 90 για post-groove thrash, ας πούμε, metal, ή για groove thrash metal, ή για death thrash metal και ούτω καθεξής, και να έχει επιβιώσει και το thrash και να λέμε τι ανοιχτό μυαλό είδος και πειραματικό που είναι το thrash metal, όπως λένε για το black σήμερα. Αλλά να το πω και αυτό, μιας και το ανέφερα, το thrash metal, παιδιά, που έχει τη φήμη σήμερα ότι είναι από τα πιο κλειστόμυαλα και με τα μεγαλύτερα στεγανά είδη, αυτό είναι μεγάλη πατάτα, μεγάλο λάθος. Αυτό μπορεί να ισχύει για τη νέα thrash metal σκηνή, η οποία κάνει, υπάρχει πολύ απομιμητισμό, όπως λέγαμε. Δεν ισχύει καθόλου για την original thrash metal σκηνή. Ναι, λοιπόν, οπότε αρχιτεπικά άλμπουμ θα έλεγα το Kill Em All, θα έλεγα το Bonded by Blood του 85, τον Exodus, και μετά είναι οι Slayer, οι οποίοι Slayer, είπα για το Α και το Ω, ίσως λίγο υπερβολικά ότι είναι μόνο οι Slayer, ας πούμε, είναι η Motorhead, Venom, Slayer και εντά, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο, εντάξει, υπερβολή είναι αυτό, αλλά είναι σίγουρο το σημαντικότερο extreme thrash metal συγκρότημα οι Slayer, αλλά οι Slayer, παιδιά, είναι και οι πατέρες του death metal, πριν τους possessed. Το Chemical Warfare, που βρισκόμαστε στο EP, το Haunting the Chapel, ας πούμε, το 84. Chemical Warfare, παιδιά, αυτό είναι death metal riffing. Βάλτε death metal φωνικά, βάλτε το Chemical Warfare και το 1984 έχει death metal, καθαρό αίμα. Και το αυτό γίνεται και στο Hell Awaits, το 85. Hell Again, death metal riffing είναι. Δεν ξέρω πόσοι συγκροτήματα death metal έχουν διασκευάσει Slayer και τα παίζουν πανομοιότυπα τα κομμάτια και το μόνο έχουν λίγο βόθρο στα φωνητικά. Και είναι death metal. Οπότε να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό το πράγμα, την σημασία των Slayer και πόσο νωρίς είναι. Αυτά νομίζω το άνοιξα πάρα πολύ και για το τέλος, επειδή ανέφερα το Στράτο και που είδα τα Star Wars βίντεο σου για το Last Jedi, τότε που τα έχεις πάρει στο κρανίο και έχεις απόλυτο δίκαιο να τα παίρνεις στο κρανίο, απόλυτο δίκαιο, δηλαδή και η επιχειρηματολογία που έχεις στο βίντεο είναι ολόσωστη. Τα sequels είναι άθλια, είναι πάρα πολύ προβληματικά. Απλώς εγώ αυτό το τεράστιο θυμό που έβγαλες για τα sequel το πέρασα εγώ με τα prequel. Τα prequel που έχουν πάρα πολλούς φίλους πλέον και είναι πάρα πολύ αποδεκτά από το fanbase. Και δεν θέλω τώρα εγώ να γίνω τοξικός άνθρωπος και να αρχίσω πάλι να θάβω, γιατί είναι και έχουμε και αυτό, ότι αν εκφράσεις κακό λόγο για κάτι το οποίο αγαπάει κάποιος άλλος, είσαι τοξικός.
Η τοξικότητα η δική μου έγινε σε αυτό, ότι δεν μου αρέσουν τα prequel. Έχω πρόβλημα με τα prequel, σοβαρό πρόβλημα. Τα είχα δει στην πρεμιέρα, στο Bristol, με τον Βαγγέλη, τον Αλέξη και τις κοπελιές που μας συνοδεύανε. Πηγαίνουμε ποδαράτη τώρα να βρούμε ένα multiplex σινεμά του Bristol έξω από την πόλη. Δεν έχει λεωφορείο και περπατάμε και σταματάει ένα βανάκι και είναι κάτι Ιρλανδί θεότρελη. Μέσα λέει, που πάτε εκεί, μπείτε μέσα. Και πατάνε γκάζι τώρα και πίσω είναι άδειο βανάκι, κάνουν κακλούβα και είμαστε σαν το πλυντήριο. Πηγαίνουμε έτσι και αυτοί την έχουν καταβρει και γουστάρουν που εμείς πηγαίνουμε στο έτσι. Που είστε παιδιά Έλληνες, εμείς είμαστε Ιρλανδοί, είμαστε τρελοί. Πάει στροφή, πάρτε στον τοίχο. Και αυτά, πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αλλά εγώ όταν βγήκα από το Phantom Menace τότε, βγήκα βρίζοντας. Δεν ξέρω, να μπω τώρα σε αυτή τη δικασία ή μήπως θέλει διαφορετικό βίντεο και να μην πρίζω τους μεταλλάδες τώρα με το Star Wars το δικό μου. Εγώ παιδιά με το Star Wars έχω κόλλημα, βλέπετε σήμα το Stormtrooper που το έχω πάρα πολλά χρόνια. Ξεκινάει η σχέση μου με το Star Wars από πάρα πολύ μικρό παιδάκι, 6 ετών, Return of the Jedi και μετά. Έχω τον ξάδερφό μου τον Godzilla που εκτός από Metal με έμαθε και Star Wars διότι είχε μια καταπληκτική συλλογή Kenner. Οι φιγούρες λέμε τώρα και τα διάφορα σκάφη και ούτω καθεξής. Παιδιά, είχε το original, το AT-AT. Είναι ο μηχανικός σκύλος, έτσι, από το Empire Strikes Back. Που τώρα, όταν είσαι 6 ετών, 7 ετών, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ετών ήταν, μου ερχόταν εδώ. Τώρα θα μου φτάνει στα γόνατά μου, ας πούμε, αλλά τόσο μεγάλο για ένα παιδάκι, αυτό ήταν ένα κτίνος. Και αν εσείς τώρα, σαν και εμένα, μέχρι τότε θεωρούσα το απόλυτο παιχνίδι, το πειρατικό, το Playmobil, ο διαστημικός θαυμός Playmobil, ότι αυτό είναι το απόλυτο που μπορεί να αποκτήσει κανείς. Πού να βλέπατε το AT-AT που έχει ο Godzilla. Απίστευτο. Μεγάλη αγάπη και εντάξει. Υπάρχουμε και εμείς οι βλαμμένοι που έχουμε κάτσει και έχουμε διαβάσει και τα βιβλία. Του Timothy Zahn εγώ ξεκίνησα αυτή την τριλογία, η περίφημη που άνοιξε όλο αυτό το Expanded Universe το σημερινό. Όχι τίποτα άλλο, αυτή την τριλογία βασικά δεν έκατσα να ψάξω, με την τριλογία και τα επόμενα του Ζαν τέλος πάντων, ούτε τα κόμικα έκατσα να διαβάσω, όλες τις ταινίες και όλα τις σειρές έχω δει. Αλλά Στράτο, για να έχει κάποιο νόημα όλο αυτό η παρένθεση Star Wars, να σου πω κάτι, η Disney ναι, έχει κάνει απίστευτες πατάτες με αποκορύφωμα και κορονίδα, φυσικά τα sequel, ταινίες οι οποίες ήταν προβληματικές σε πάρα πολλά επίπεδα, κυριότερα βέβαια δεν υπήρχε κανένα πλάνο. Γυρνάμε και ό,τι μας βγει, ό,τι μας πούνε, ξέρω εγώ, τα exit polls, ό,τι πει το marketing τμήμα, ο κόσμος θέλει αυτό, ο κόσμος θέλει εκείνο, να κάνουμε και αυτό, να κάνουμε και εκείνο και φυσικά να βάλουμε και όλη αυτή την ατζέντα τη woke, η οποία παιδιά, να κάνω και αυτό το σχόλιο για τη woke ατζέντα. Okay. Υπάρχουν υπαρκτότατα προβλήματα θεμελιώδη στην ανθρώπινη κοινωνία. Δεν συμφωνώ με τον όρο πατριαρχία γενικά που το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εύκολα για να περάσουμε ό,τι κακό υπάρχει, φταίει η πατριαρχία, ξέρω εγώ. Έστω, δεν είναι και το θέμα μου. Το θέμα μου είναι ότι υπάρχει ένα εμφανέστατο overcorrection. Έχουμε πάει από το ένα άκρο, έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Και ακόμα δεν έχουμε ισορροπήσει και έχουμε πάει σε ένα άκρο το οποίο φλερτάρει πάρα πολύ δυνατά με την ηλιθιότητα να τα αναγάγουμε τα πάντα στο αρσενικό και στο θηλυκό. Είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα, πιστεύω εγώ. Ας γίνουμε καλοί άνθρωποι και όλα αυτά τα πράγματα εγώ πιστεύω ότι όλα τακτοποιούνται μαζί. Αν γενικώς προσπαθούμε να είμαστε καλοί άνθρωποι. Αλλά αυτό, θέμα με το Star Wars και όχι μόνο το Star Wars, γενικώς με το Netflix, το Hollywood γενικά, είναι ότι υπάρχει μια τελείως αδιάκριτη και πολύ χοντροκομμένη προσπάθεια να περάσουμε αυτό το πράγμα και ότι όποιος δεν συμφωνεί με αυτό είναι νεαντερτάλιος. Αυτό το overcorrection όμως. Δηλαδή αν το κάνεις με τρόπο. Στο Mandalorian υπάρχει ας πούμε σκηνές που υπάρχουν πάρα πολλοί χαρακτήρες γυναικοί οι οποίοι είναι και πάρα πολύ καλοί. Ή βλέπεις ένα team ολόκληρο γυναικείο που να σκοτώνει ας πούμε να είναι uber cool. Χωρίς να σου τρίβεις τη μούρη όμως και να το κάνει θέμα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη και πιστεύω ότι θα περάσουμε τώρα, ξέρω εγώ, πόσα χρόνια μέχρι να κατακάτσει λίγο αυτό το overcorrection, να τερματίσουμε τη βλακεία, να δούμε, ξέρω εγώ, την ακρότητα ότι δεν μπορούμε στα πάντα να γενικά και αόριστα να επιβάλλουμε αυτές τις αρχές.
Έτσι πιστεύω εγώ τέλος πάντων. Κάποια στιγμή θα ισορροπήσει αυτό το πράγμα. Αλλά δυστυχώς τα sequel θα το μου πέσανε μέσα στη μέση αυτού του πράγματος και τα επηρέασε πολύ αρνητικά. Τα επηρέασε πολύ αρνητικά και είναι πρόβλημα αυτό, αλλά πραγματικά δεν ήταν αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα του Star Wars. Μακάρι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Star Wars των καινούριων να ήταν τον sequel, των ταινιών δηλαδή, να ήταν η woke agenda, ας πούμε. Όχι, το πρόβλημά τους είναι ότι έχουν κάκιστο σενάριο. Κάκιστο σενάριο και χέζουν με πάθος πάνω σε όλη την κληρονομιά, ας πούμε, του πνεύματος των original Star Wars. Θα έλεγα ότι αν υπήρχε το όραμα και υπήρχε και το μάτι να αναγνωρίσουν το σωστό ταλέντο και να αναγνωρίσουν τον Dave Filoni, που είναι πολύ γνωστός στους φανατικούς οπαδούς των Star Wars φυσικά, και του Φαβρό, και να τους δώσουν αυτόν τα κλειδιά να κάνουν μια καινούργια τριλογία, αν μπορούσαν, ας πούμε, τις δύο σεζόν του Mandalorian να τις προσαρμόσουν σε τρεις ταινίες κινηματογραφικές, με το ανάλογο φινάλε φυσικά και τις προσθήκες και ούτω καθεξής, πιστεύω ότι θα βλέπαμε συγκλονιστικές εικόνες μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Αυτό ήτανε, αλλά αναφερόμενο στο Mandalorian, δίνω ένα παράδειγμα μιας σειράς που έχει βγει μέσα από την Disney, η οποία είναι καταπληκτική και νομίζω πλήρης συμφωνία όλων των οπαδών Star Wars για το Mandalorian. Mandalorian is awesome. Αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ μ' άρεσε πάρα πολύ το Obi-Wan για το resolution που έχει και για τις σκηνές που εμφανίζεται ο Ewan McGregor με τον Hayden Christensen, Obi-Wan Kenobi με Darth Vader, Anakin. Συγκλονιστικές σκηνές. Μπορώ να συγχωρήσω τα αρκετά ελαττώματα που είχε αυτή η τηλεοπτική σειρά γενικά, μόνο και μόνο γιατί μου έδωσε αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι peak Star Wars. Το Mandalorian όπως πατέλιο. Το Boba Fett ήταν πολύ ευχάριστο. Δεν τρελάθηκα με την οπτική που είχαν την καινούργια για τον Boba Fett. Άλλη υπόσχεση μου είχε δώσει το teaser της σειράς στο Mandalorian. Αλλά δεν με χάλασε και φυσικά είχε δύο επεισόδια extra bonus Mandalorian μέσα, τα οποία είναι τόσο καλά όσο και τα υπόλοιπα Mandalorian. Το Andor, το ενήλικο Star Wars, το σοβαρό Star Wars, το Star Wars που μπορεί να δει και κάποιος ο οποίος δεν τρελαίνεται γενικά για Star Wars και να γουστάρει τη ζωή του. Εξαιρετικό το Andor και θα δούμε άμα μπορεί να συνεχιστεί καλά επίσης. Το Acolyte, το οποίο τρέχει τώρα, έτσι να κάνω ένα γρήγορο catching up που βρίσκομαι στο Star Wars, δεν μου αρέσει, το βαριέμαι για την ώρα αυτό, ότι δεν έχω νιώσει κάποια αγωνία για κάποιον χαρακτήρα. Αυτό είναι το πρόβλημα με το Acolyte, ότι I don't give a shit. Το βλέπω φυσικά και μπορεί να εξελιχθεί πολύ καλύτερα στο μέλλον αυτό. Και να πω σε κόσμο εκεί έξω, αν τυχόν δεν το έχει κάνει, αν γουστάρετε Star Wars γενικά και θέλετε λίγο να ασχοληθείτε με τις σειρές, οι σειρές αυτές, οι καινούργιες live action που ανέφερα ως τώρα, και το Mandalorian και το Boba Fett και το Ahsoka που έχει βγει τώρα, όλα αυτά βασίζονται σε χαρακτήρες που υπάρχουν σε κινούμενα σχέδια στα animated series, το Clone Wars και το Star Wars Rebels. Λοιπόν, το Clone Wars και το Star Wars Rebels είναι το υλικό το οποίο αν το δεις θα ανέβεις level σαν Star Wars οπαδός. Δηλαδή ότι τώρα έχω εμβαθύνει πολύ περισσότερο, ας πούμε, σε αυτό το σύμπαν. Οι δύο πρώτες σεζόν και στα δύο είναι λίγο κουραστικές επειδή είναι παιδικό. Είναι παιδικά γενικά. Αλλά από ένα σημείο και έπειτα η ιστορία αρχίζει και στα δύο να σοβαρεύει πάρα πολύ και να γίνεται πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και σίγουρα κάποιες από τις καλύτερες ιστορίες που έχουν υποθεί μέσα από το σύμπαν του Star Wars. Το ιδανικό θα ήταν να έχετε παιδιά έτσι δημοτικού ή και γυμνασίου, early γυμνάσιο, και να κάθετε μαζί να ράζετε να βλέπετε Star Wars. Είναι πολύ ωραίο και έτσι περνάει πολύ πιο ευχάριστα η ώρα. Πάντως, από δεύτερη σεζόν και μετά και οι δύο αυτά, και τα δύο αυτά κινούμενα σχέδια αξίζουν πάρα πολύ τον κόπο. Φοβερές σειρές. Αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω τώρα πότε θα ακολουθήσει το επόμενο, γιατί το καλοκαίρι μου αρχίζει τώρα με πολύ βαρύ πρόγραμμα για λίγο καιρό,
αλλά μία ώρα και 20 λεπτά βλέπω περίπου μίλησα, έχετε υλικό ας πούμε για τρία βίντεο, να κάνετε δουλειά. Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά, αν και εφόσον έρθει το κέφι, γεια σας!